Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα ετοιμαστείτε γιατί θα δούμε ίσως, αλλά αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, τα πιο ωραία ακουστικά True Wireless, τα hands-free Bluetooth δηλαδή, που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ από εταιρεία. Είναι αυτά που βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι τα ολοκένουργια Huawei FreeBuds 5, είναι τα καινούργια ακουστικά τα οποία έρχονται σε σχήμα από σταγόνα νερού ή από δάκρυ, αναλόγως του πώς θέλει να το πει ο καθένας. Έρχονται με Bluetooth 5.2, έρχονται με High Resolution. Εγώ αρχίζω και ανοίγω παράλληλα τη συσκευασία. Βλέπετε ότι η συσκευασία γύρω-γύρω δεν έχει κάτι παραπάνω. Είναι οι κλασικές συσκευασίες που έχει η Huawei. Από πίσω απλά μας λέει ότι έχει πιο έντονο μπάσο, ότι έχει 30 ώρες λειτουργίας με την μπαταρία, ότι έχει Open Fit Active Noise Cancellation και ότι έχει καμπύλες πάνω στα ακουστικά. Το ανοίγω λοιπόν εγώ αυτό εδώ πέρα. Αυτά κυκλοφορήσανε πριν από μια εβδομάδα περίπου, υπολογίστε. Βγαίνουν στην αγορά στα 159 ευρώ. Βγαίνουν σε τρία χρώματα, λευκό, ασημί και κοραλί. Έρχονται με μια θήκη η οποία επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Δείτε τα λοιπόν πώς φαίνονται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Αυτή εδώ είναι η θήκη η οποία περιέχει και τα ακουστικά. Πάμε να δούμε όμως τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία για να μπορέσουμε μετά να ανοίξουμε και τα ακουστικά. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο, όχι. Έχουμε λογικά εδώ είναι εναλλαγές για τα αυτιά μας για να μπορούν να κάνουν τέλειο τέριασμα, ναι. Το ξανακλίνω εγώ αυτό για να είναι κατευθείαν μέσα στο κουτί τους. Ενώ επίσης εδώ πέρα μέσα έχουμε τα κλασικά βιβλιαράκια και πρέπει να έχει και ένα καλώδιο USB-C. Ναι, είναι αυτό εδώ πέρα το καλώδιο. Το καλώδιο είναι μικρό. Είναι αυτό εδώ πέρα για να μπορούμε να τα φορτίζουμε. Εντάξει, okay, ακουστικά είναι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Είναι USB-A σε USB-C. Τα απαραίτητα βιβλιαράκια και εγχειρίδια χρήσης για να μπορούμε να ξέρουμε πώς τα χρησιμοποιούμε. Καλά, εντάξει, ok. Εφόσον έχετε καλώδιο USB-C, γενικότερα να ξέρετε ότι χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο, εάν δεν θέλετε αυτό να το σπάσετε, να το χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε και θέλετε να το κρατήσετε. Και πάμε να ανοίξουμε τα ακουστικά, τη θήκη και να τα δούμε όλα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα το χρώμα, όπως βλέπετε, είναι το ασημί. Δείτε λίγο η θήκη, πώς κάθεται στο χέρι, πόσο μεγάλη είναι, πόσο ωραία αγκαλιάζει το χέρι την θήκη τη συγκεκριμένη. Μπορούμε να την κρατάμε πάρα πολύ εύκολα, επειδή δεν έχει αυτές τις γωνίες των τετραγωνισμένων θηκών, κάθεται πάρα πολύ ωραία στο χέρι. Από πίσω είναι έτσι, από μπροστά είναι έτσι, εδώ πέρα γράφει Huawei και εδώ πέρα έχει μια λιχνία. Εδώ πέρα στο πλάι έχει το κλασικό κουμπάκι το οποίο πατάμε για να μπορεί η συσκευή να αρχίσει να εκπέμπει το Bluetooth για να μπορέσει να εντοπιστεί από μια συσκευή κινητού, tablet, υπολογιστή ή οτιδήποτε για να συνδεθούν και να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση. Και από πίσω δεν έχει κάτι παραπάνω, ενώ από κάτω είναι η υποδοχή USB-C για να μπορούμε να τα φροντίζουμε. Ανοίγοντάς το, αυτό ανοίγει με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Τα ακουστικά βλέπετε ακριβώς πώς είναι τοποθετημένα και βλέπετε ότι έχει ανοίξει και η λιχνία και ένα βοσβήνι. Θέλω λίγο να δω πόσο εύκολα βγαίνουν από τη θήκη τους, γιατί εγώ έχω τα FreeBuds 2, τα FreeBuds τα Pro, τα σκέτα, δεν έχω πάρει τα 2. Και γενικότερα θέλανε λίγο μια, είχαν μια καμπύλη εκμάθησης ως προς το πώς βγαίνουν από τη θήκη. Αυτά λοιπόν είναι έτσι, τα πιάνουμε και τα βγάζουμε. Τα αφήνουμε και βγαίνουν. Όπως όλες οι θήκες, όπως όλα τα ακουστικά, έχουν μαγνητάκι για να μπορεί το συγκεκριμένο να μπαίνει απευθείας μέσα, να πιάνει κατευθείαν όπως πρέπει για να μην έχουμε κάποιο θέμα. Βγάζουμε και τα ακουστικά. Η θήκη από μέσα είναι ακριβώς έτσι όπως βλέπετε. Έχει εδώ πέρα αυτά τα δύο, είναι τα πινία τα οποία ακουμπάνε επάνω στα ακουστικά για να μπορούν να φορτίζουν. Okay. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα ακουστικά τα οποία είναι ακριβώς όπως τα βλέπετε. Όπως μπορείτε να δείτε είναι πάρα πολύ όμορφα. Καταρχάς τα χέρια μου έτσι όπως τα πιάνω έχουν πάρα πολύ ωραία αίσθηση, γιατί δεν είναι αυτό το μονοκόμματο το κομμάτι που το πιάνεις και είναι ένα τετράγωνο ή ένα ορθογώνιο ή ένα στρογγυλό και τέλος. Είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση που έχουν στα χέρια. Και αν τα βάλω στα αυτιά, εντάξει, δείτε τα λίγο πώς φαίνονται αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορώ να σας πω και να σχολιάσω για τα συγκεκριμένα, γενικότερα εμένα αυτά τα ακουστικά, επειδή είναι open fit, δεν μου κάθονται πάρα πολύ καλά, ή το δεξί ή το αριστερό μου το αυτή για κάποιο λόγο ένα από τα δύο τα διώχνει.
τα συγκεκριμένα, ειλικρινά, έχουν τόσο ωραία αίσθηση στα αυτιά μου, που δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Εννοείται, βλέπετε ότι εδώ πέρα εγώ κουνιέμαι, κάνω πέρα δόθε, δεν κινούνται καθόλου από τα αυτιά μου, δεν τα νιώθω να έχουν φύγει, να έχουν χαλαρώσει, να πρέπει να ξανασφίξω ή οτιδήποτε. Από ανασφάλεια και μόνο κάνω το συγκεκριμένο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα ακουστικά. Είναι πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά. Για να τα συνδέσω επίσης και με το κινητό, έχω εδώ πέρα το Huawei Mate 50 Pro, το πορτοκαλί το χρώμα, το βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Αυτά, επειδή είναι Huawei και το κινητό είναι Huawei και τρέχει EMUI, θεωρητικά με το που τα ανοίξω θα πρέπει η συσκευή να τα αναγνωρίσει και να μου βγάλει μήνυμα για να συνδεθούν. Οπότε πάμε λίγο να το δούμε. Εγώ σας δείχνω εδώ πέρα την οθόνη μου. Τα ανοίγουμε. Για να συμβεί αυτό πρέπει να ανοίξω το Bluetooth. Ανοίγω το Bluetooth. Τα βγαλέ. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα τι λέει. Huawei FreeBuds 5. Αγγίξτε εδώ για να κάνετε λήψη κινούμενων εικόνων ανάλυσης. Φυσικά και θα αγγίξω εκεί για να μου κάνει τη λήψη. Λοιπόν, και κάνει αυτό εδώ πέρα το σχέδιο. Κατά βάση, απλά μας δείχνει τη θήκη η οποία γυρνάει γύρω-γύρω και λογικά μας βγάζει το τέτοιο. Όχι, δεν μας τα βγάζει. Άρα λοιπόν εγώ το συνδέω. Τέλεια. Αυτά εδώ έχουν συνδεθεί. Όπως βλέπετε εδώ πέρα στη θήκη πάνω έχει ανάψει το πράσινο το λαμπάκι, το οποίο μας δείχνει ότι αυτά πλέον είναι συνδεδεμένα και μας δείχνει και την μπαταρία. Το πράσινο το λαμπάκι, γενικότερα το λαμπάκι είναι και η ένδειξη της μπαταρίας, γιατί καθώς μειώνεται η ενέργεια, αρχίζει και αλλάζει φως το συγκεκριμένο. Εγώ αυτό εδώ πέρα θα το ξαναφορέσω. Γενικότερα αυτό που θυμάμαι είναι ότι τα συγκεκριμένα, εκτός από το ότι είναι open fit, έχουν active noise cancellation, έχουν και καλά σύμφωνα με αυτό που υποστηρίζει η Huawei και έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος και καλά βοηθάει στο να είναι πιο καθαρός ο ήχος τον οποίο ακούει αυτός με τον οποίο, ο οποίος μιλάει με εσάς, δηλαδή και καλά επεξεργάζεται λίγο περισσότερο τη φωνή για να μπορέσει να μειώσει τους γύρω θορύβους και να είναι η δική σας η φωνή πιο καθαρή κατά την ομιλία. Από εκεί και πέρα έρχονται με 30 ώρες περίπου διάρκεια μπαταρίας. Αυτό το περίπου το λέω γιατί διαφοροποιείται ανάλογα με το κατά πόσο έχουμε ενεργοποιημένη την ενεργεία κύρωσης θορύβου ή δεν την έχουμε, γιατί αυτό σε κάθε περίπτωση επηρεάζει τη διάρκεια χρήσης την οποία μπορούμε να έχουμε για τα συγκεκριμένα τα ακουστικά. Αρχικά θα δούμε το μέγεθος. Τα ακουστικά είναι σε χιλιοστά μήκος 32,4, πλάτος 17,6, πάχος 22,8, ενώ το βάρος τους είναι 5,4 ανακουστικό. Γενικότερα είναι πανάλαφρα, αλλά όλα τα ακουστικά αυτής της κατηγορίας από οποιαδήποτε εταιρεία είναι ελαφριά, δεν είναι βαριά. Η θήκη φόρτισης έρχεται με μήκος σε χιλιοστά 66,6, σε πλάτος είναι στα 50,1, ενώ το πάχος της είναι στα 27,3 και το βάρος της είναι στα 45 γραμμάρια. Αυτή εδώ πέρα επίσης προφανώς έχει ενσωματωμένη μπαταρία για να μπορούν αυτά εδώ πέρα να φορτίζουν με το που μπουν στην θήκη. Η χωρητικότητα της μπαταρίας σε κάθε ακουστικό είναι στα 42 mAh, ενώ επίσης η χωρητικότητα της θήκης είναι στα 505 mAh. Όπως είπαμε, φορτίζει με USB-C, φορτίζει επίσης και ασύρματα. Για την φόρτιση, τα ακουστικά με το που συνδεθούν και μπουν στην θήκη χρειάζονται 20 λεπτά για να φορτίσουν. Η θήκη με το που συνδεθεί με καλώδιο για να μπορέσει να φορτίσει χρειάζεται 40 λεπτά, ενώ αν τη συγκεκριμένη τη θήκη επιλέξουμε να τη φορτίσουμε ασύρματα χρειάζεται 240 λεπτά. Αυτή είναι εδώ πέρα, υπολογίστε ότι υποτίθεται ότι φορτίζει με τύπου supercharge, γι' αυτό και φορτίζει τόσο γρήγορα. Εάν αυτή είναι εδώ πέρα τη φορτίσουμε για 5 λεπτά, μας δίνει περίπου 2 ώρες χρήσης. Αν αναπαράγουμε μουσική μόνο με τα ακουστικά χωρίς να έχουμε ενεργοποιημένη την ενεργεία κύρωσης θορύβου, μιλάμε ότι θα πάρουμε περίπου 5 ώρες χρήσης. Εάν ενεργοποιήσουμε την ακύρωση θορύβου, αυτό από τις 5 ώρες πέφτει κατευθείαν στις 3,5. Με τη θήκη, με την μπαταρία δηλαδή της θήκης, άρα καταναλώνοντας πλήρως την μπαταρία από τα ακουστικά, τοποθετώντας τα εδώ πέρα να φορτίσουν και να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε, χωρίς ακύρωση θορύβου ενεργή, φτάνουμε τις 30 ώρες. Με ενεργή την ακύρωση θορύβου φτάνουμε τις 20 ώρες. Όσον αφορά τους αισθητήρες, έχει έναν αισθητήρα με τον οποίο καταλαβαίνουμε τα ακουστικά ότι τα φοράμε ή ότι τα έχουμε βγάλει. Ο αισθητήρας ο συγκεκριμένος κρύβεται σε αυτό εδώ πέρα το μαύρο μέσα, το οποίο με το που το φορέσουμε και το βάλουμε στα αυτιά μας κάνει ένα τουν τουν, και αυτό είναι
που δείχνει ότι τα συγκεκριμένα ακουστικά έχουν φορεθεί. Σαφώς αυτό στο αισθητήρας, εάν εμείς το χρησιμοποιούμε το κινητό εκείνη τη στιγμή για να ακούμε μουσική, με το που βγάλουμε τα ακουστικά, θα σταματήσει τη μουσική από το κινητό, άρα θα σταματήσει να αναπαράγεται και στα ακουστικά. Με το που τα φορέσουμε, αν αυτό γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, η μουσική θα αρχίσει να ξαναπαίζει. Επίσης, τα ακουστικά εδώ πέρα, σε αυτό το πλαίσιο, και από εδώ και από εδώ, και το δεξί και το αριστερό, έχουν ένα αισθητήρα με τον οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε να αναπαράγουμε μουσική ή να τη σταματήσουμε, να αυξομοιώσουμε την ένταση του ήχου, να ενεργοποιήσουμε την ακύρωση του θορύβου, να απαντήσουμε σε μία κλίση ή να ακυρώσουμε μία κλίση. Τα ακουστικά λοιπόν εδώ πέρα πάνω, εκτός από τους αισθητήρες, τους δύο αυτούς, έναν σε κάθε ακουστικό τον οποίο έχουν, έχουν και τρία μικρόφωνα. Έχουν λοιπόν ένα μικρόφωνο εδώ, ένα μικρόφωνο εδώ και ένα μικρόφωνο εδώ, και αντίστοιχα είναι και από την άλλη πλευρά, για να μπορούν τα συγκεκριμένα να ακούνε τους θορύβους και να κάνουν να λειτουργεί η ενεργή ακύρωση θορύβου. Ο οδηγός τους για να μπορεί να αναπαράγεται η μουσική είναι στα 11 χιλιοστά. Αυτό γενικότερα θεωρητικά, όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο καλός μπορεί να είναι και ο ήχος που αναπαράγεται. Επίσης, ένα από τα πολύ μεγάλα του των συγκεκριμένων ακουστικών, το οποίο βέβαια η Huawei το έχει βάλει σε πάρα πολλά ακουστικά της πλέον και είναι λίγο σαν την καινούργια λογική την οποία ακολουθεί η Huawei πλέον, είναι το ότι έρχονται με high resolution audio, έρχονται με τεχνολογία LDAC και επίσης έχουν πάρει και πιστοποίηση high resolution wireless audio. Επίσης έρχονται με IP54, αυτό σημαίνει ότι είναι ανθεκτικά σε νερό και σε σκόνη. Η θήκη ωστόσο δεν έχει καθόλου διαβροχοποίηση, οπότε πολύ μεγάλη προσοχή, αυτά μπορούμε να το φοράμε και να ξεκινήσει μια ελαφριά βροχή ή να βρεθούμε κάπου που μπορεί να πέσουν μερικές σταγόνες και να μην πάθουν κάτι, η θήκη θα πάθει. Αυτό για να μην έχουμε θέματα και για να μην τρέχετε να αγοράζετε καινούρια. Εγώ έχω ανοίξει στη συσκευή μου το Huawei AI Life και πάμε να δούμε λίγο, βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει εμφανίσει τα Huawei FreeBuds Pro και εδώ πέρα από πάνω έχει εμφανίσει τα Huawei FreeBuds 5. Πατώντας λοιπόν εδώ πέρα μέσα, πάμε να δούμε τι μας δείχνει. Μας δείχνει την μπαταρία, μας δείχνει το κέντρο σύνδεσης και έχει βγάλει κατευθείαν και καινούργια ενημέρωση, την οποία θα κάνω αμέσως μετά. Και εδώ πέρα λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε την εξουδετερώση θορύβου. Με το που τα ενεργοποιήσουμε στα ακουστικά, αναπαράγει μια ειδοποίηση η οποία μας λέει ότι το noise cancelling είναι on. Μας δίνει τη δυνατότητα της ποιότητας ήχου και των εφέ, ούτως ώστε να επιλέξουμε αν θέλουμε να έχουμε ενίσχυση μπάσων, ενισχυμένες φωνές, ενισχυμένα πρίμα. Εδώ πέρα, όσον αφορά την ποιότητα του ήχου, μας δείχνει τι θέλουμε να έχουμε από τα δύο. Αν θέλουμε να έχουμε προτεραιότητα στην ποιότητα της σύνδεσης ή προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου, και μπορούμε να ενεργοποιήσουμε επίσης και τις κλίσεις high definition. Και κλείνοντας το βίντεο, έχουν μείνει δύο πράγματα τα οποία θέλω και πρέπει να τεστάρω. Αυτή τη στιγμή έχω ήδη ξεκινήσει και κάνω εγγραφή στο κινητό από τα ακουστικά, τον οποίο ήχο θα τον περάσω μέσα στο βίντεο για να μπορέσετε και εσείς να ακούσετε σε κλειστό περιβάλλον, βέβαια, όχι σε φασαρία, τι καταγραφή ήχου κάνει ως προς τη φωνή και πώς ακριβώς αυτό ακούγεται, ενώ αυτή τη στιγμή το σταματάω και θα βάλω να ακούσω και μουσική. Έχω εδώ πέρα την εφαρμογή του Apple Music, ναι, παίζει και αυτή, είναι στο Huawei κινητό μου που δεν έχει Google Services. Βάζω εγώ ένα τραγούδι, αυτή τη στιγμή αυτό έχει ξεκινήσει να παράγεται. Πάμε λίγο τώρα να δοκιμάσουμε τις χειρονομίες, γιατί τις είχα καταλάβει λίγο λάθος. Κάνοντας πάνω κάτω, αυξομοιώνει τον ήχο και απλά θα το δοκιμάσω και από τα δύο τα ακουστικά για να το βεβαιώσω. Ναι, το αυξομοιώνει και από τις δύο. Όταν παίζουμε μουσική ή όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, για να βάλουμε σε παύση τη μουσική ή για να τερματίσουμε την κλίση, απλά κάνουμε διπλό κλικ και σταμάτησαν όλα. Εφόσον λοιπόν το φοράμε και θέλουμε να επαναφέρουμε τη μουσική και να ξεκινήσει να παίζει πάλι, κάνουμε διπλό κλικ εδώ πέρα και επανέρχεται η μουσική. Τώρα, όσον αφορά τον ήχο, και νομίζω τελικά ότι αυτό το αυτή είναι που έχει το θέμα, μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι ο ήχος τον οποίο αναπαράγουν τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ ωραίος. Όντως έχει διαφορά στον μπάσο το οποίο ακούγεται για τέτοια ακουστικά. Όντως, επειδή εφαρμόζουν και αυτά καλύτερα στα αυτιά, ο ήχος τον οποίο ακούμε είναι καλύτερος. Και απλά από περιέργεια, εγώ μέσα από το Huawei AI Life θα βάλω τα ακουστικά να παίζουν μουσική με μπάσα. Okay. Κλείνοντας το βίντεο, μπορώ να σας πω με πολύ μεγάλη βεβαιότητα, με πολύ μεγάλη ευκολία και με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι τα συγκεκριμένα τα ακουστικά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν εκπληκτικό ήχο. Δεν ξέρω
αν όντως αυτό που υποστηρίζει η Huawei, ότι δηλαδή θα σας ακούνε αρκετά καθαρά, είναι κάτι το οποίο θα έχει εφαρμογή, γιατί δεν τα έχω δοκιμάσει σε περιβάλλον με πάρα πολύ φασαρία, με πάρα πολλές φορές φωνές, για να μπορεί να μπει στη μέση αυτό το τεχνητό νοημοσύνη και να κάνει πιο καθαρή τη φωνή μου και να με ακούνε. Στη μουσική είναι εκπληκτικά. Η ακύρωση θορύβου εδώ πέρα που είμαι, πατώντας το για να την ενεργοποιήσω, καταλαβαίνω ότι ενεργοποιείται, γιατί αρχίζω και ακούω διαφορά ως προς τον ήχο τον οποίο προσλαμβάνουν τα αυτιά μου, και ακούω διαφορά ακόμα και από τη φωνή μου στο πώς ακούγεται στα αυτιά μου. Όντως είναι πάρα πολύ εύκολος ο χειρισμός τους κατά την ακρόαση μουσικής, για να μπορέσουμε το συγκεκριμένο να το έχουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Όντως είναι πολύ βολικό το ότι πιάνουν στα αυτιά έτσι, είναι εκπληκτικό. Αισθητικά είναι πάρα πολύ ωραία, το LVAC είναι απίθανο. Αυτά λοιπόν ήταν όλες οι πληροφορίες τις οποίες έχω για τα ακουστικά τα συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι, για να μπορέσω να σας βεβαιώσω. Αυτά μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι θα τα χαρείτε, θα τα απολαύσετε και θα τα ευχαριστηθείτε. Σίγουρα όμως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Να περνάτε καλά, να προσέχετε εσάς και τους γύρω σας. Μέχρι την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.